Κύριε Λαμπρούλη, εσείς θυμάμαι και όταν η πανδημία ήταν στην κορύφωσή της και το δημόσιο σύστημα υγείας στα χειρότερά του, είχατε ζητήσει να απαλλαγείτε από τα καθήκοντά σας ως αντιπροέδρου της Βουλής τότε, προκειμένου να γυρίσετε στο νοσοκομείο σας στη Λάρισα, να προσφέρετε τις υπηρεσίες. Πώς ακούτε λοιπόν τα διάφορα νούμερα που αυτές τις μέρες επικαλούνται κυβερνητικοί, τις προσλήψεις που έχουν γίνει, τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας τα οποία έχουν προσθεθεί κλπ. Τα παραπάνω χρήματα από τον προϋπολογισμό, τα 3,7 που έχουν γίνει 5,2 δις, τα είπε νωρίτερα και ο κύριος Στεφανάδης. Πώς τα ακούτε όλα αυτά εσείς και ως πολεμιστής της πρώτης γραμμής τέλος πάντων και ως βουλευτής του ΚΚΕ? Κύριε Μελιγκόνη, τα ζητήματα της υγείας που εμφανίστηκαν, τα ζητήματα δηλαδή της παροχής των της επίγουσας ιατρικής βοήθειας που αναδείχθηκαν αυτές τις μέρες με τον πιο τραγικό τρόπο, με το θάνατο τριών συνανθρώπων μας, αλλά και τα χιλιάδες άλλα προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, στις δημόσιες μονάδες υγείας, είναι ζητήματα, προβλήματα αν θέλετε, διαχρονικά. Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων τουλάχιστον 15 ετών και παραπάνω, αλλά των τελευταίων ειδικά 15 ετών, με όλες αυτές τις αναδιαρθρώσεις που προχωρήσανε, παίρνοντας η μία τη σκυτάλη από την άλλη, να θυμίζουμε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία μέχρι πρότινος, υλοποιώντας μια συγκεκριμένη πολιτική, αντιλαϊκή πολιτική λέμε εμείς, και στον τομέα των δημόσιων δομών υγείας, με την υποχρηματοδότηση, με την υποστελέχωση, με το κλείσιμο νοσοκομείων, να θυμίσουμε, που εδώ όλοι τους έχουν ευθύνη όσοι κυβερνήσανε. 10.000 κλειστά κρεβάτια ελαίου μνημονίων είχαμε, να θυμίσουμε, πριν από μια δεκαετία ξεκίνησαν αυτά. Κλείσανε νοσοκομεία. Απαξιώθηκε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Απαξιώθηκαν εν γέννη τα δημόσια νοσοκομεία και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής της παράλληλης λειτουργίας, να το πω, ή της συλλειτουργίας δημόσιου ιδιωτικού τομέα, ετών λειτουργία, έφερε τα αποτελέσματα αυτά που βιώσαμε τον πιο τραγικό τρόπο και την περίοδο της πανδημίας, με τους 36.000 νεκρούς που θα μπορούσε να είχαμε αποδεδειγμένα και με μια σειρά από στοιχεία που θα μπορούσαμε να έχουν αποφευχθεί. Και επιτρέψτε μου σε αυτό να προσθέσω την εμπειρία και εδώ στη Λάρισα, από αυτό που αναφερθήκατε, το χρέος που έπρεπε να και εγώ να υπομιστώ, να το πω έτσι, και σε προσωπικό επίπεδο αν θέλετε το βάζω, αλλά και με την παρότρινση του κόμματός μας απέναντι σε όλα τα μέλη και στελέχη, εννοώ την περίοδο της πανδημίας, και ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του κόμματός μας, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, μέλη και στελέχη του κόμματος, να είναι στην πρώτη γραμμή στα δημόσια νοσοκομεία. Ακριβώς αυτή την κατεύθυνση υπηρέτησα και εγώ, προσπάθησα τουλάχιστον να συμβάλλω και εγώ στην βοήθεια, στην ενίσχυση αν θέλετε την περίοδο εκείνη. Αλλά αυτό δεν φτάνει από μόνο του. Δείτε, πέρασε η πανδημία ή τουλάχιστον εκτονώθηκε το ζήτημα της πανδημίας. Τα νοσοκομεία βογκάνε. Τα νοσοκομεία έχουν τεράστια προβλήματα, παραπέμπουν. Mm-hmm. Για να σας πω παραδείγματα, ακούστηκε προηγουμένως από τον συνομιλητή για την ΚΟ, αυτά που αναδείχθηκαν και στην όλα τα νοσοκομεία στην Ελλάδα, ναι, έχουν αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Παραπέμπουν κλινικές τμήματα, mm-hmm, και με συγχωρείτε πάρα πολύ, εδώ μπροστά στις εκλογές δεν συζητιέται καθόλου, αν θέλετε, όχι μόνο το θέμα της υγείας, αλλά και άλλα ζητήματα. Αλλά είναι προκειμένου το ζήτημα της υγείας και οι προοπτικές του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο πλέον λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια, στα πλαίσια αυτού του βεβαίως συστήματος, εμπορευματοποιούνται περαιτέρω υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων που έχουν χτιστεί με τα χρήματα του ελληνικού λαού, και καλείται τώρα, αύριο μεθαύριο, αλλά και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, οι δομές αυτές που θα έπρεπε να είναι η πρόσβαση, να το πω έτσι, και η λειτουργία τους δωρεάν για το λαό, να πληρώνουν και, ναι, το επόμενο διάστημα, με βάση και αυτά που ψηφίστηκαν την προηγούμενη τετραετία, την προηγούμενη χρονιά δηλαδή, τη μετατροπή ακόμα περαιτέρω των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις, στη λογική του κόστους οφέλους. Άρα λοιπόν αυτό που αναδεικνύεται και αν θέλετε και μπροστά στις εκλογές, και θεωρούμε ότι και το ζήτημα της υγείας πρέπει να αποτελέσει κριτήριο
για τα λαϊκά στρώματα, για τους εργαζόμενους, το τι υγεία θέλουμε. Και εμείς λέμε ξεκάθαρα, δημόσιο καθολικό σύστημα υγείας, αναπτυγμένο σε όλα τα επίπεδα, σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο, δωρεάν, καθολικά σε όλους, οι προσφερόμενες υπηρεσίες με βάση τις δυνατότητες της εποχής μας, επιστημονικές, τεχνολογικές, και κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης. Δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί δείτε, η ίδια πολιτική που ασκήθηκε και έφτασε στην κατάσταση των δημόσιων νοσοκομείων, ναι, σε αυτή την τραγική κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, το ΕΚΑΒ κατ' επέκταση με τις τεράστιες ελλείψεις, είναι στη λογική αφενός μεν του κόστους ωφέλους και των κοστολογημένων προγραμμάτων στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών, όπως λένε όλοι οι κυβερνώντες, όλοι τους έχουν ευθύνη σε αυτό. Και αφετέρου προετοιμάζεται νέο κύμα περαιτέρω αντιλαϊκών μέτρων και στο κομμάτι της υγείας, περαιτέρω δηλαδή εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής λειτουργίας αυτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον λαό μας, για τους ασθενείς, και την τσέπη τους. Λοιπόν, πρέπει να αποτελέσει και κριτήριο τα ζητήματα της υγείας στις 25 του Ιούνιου. Λοιπόν, μία φράση κυριολεκτικά όμως από τον καθένα για την υπόθεση πνευματικού. Κύριε Στεφανάδη, ξεκινώ με εσάς. Εάν ήταν γνήσια η ανατριχύλα αναφορικά με όσα είπε για τους καρκινοπαθείς τελευταίου σταδίου, δεν θα έπρεπε να μην είχαν περάσει 24 ώρες ως την αποπομπή του από τα ψηφοδέλτια, που δεν ήταν και αποπομπή από ό,τι κατάλαβα από τη δηλώση Μητσοτάκη? Κύριε Μελικόνη, ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα έθεσε το θέμα στις πραγματικές διαστάσεις. Εσείς ως γιατρός διαφωνείτε, φαντάζομαι, με τις δηλώσεις αυτές? Προφανώς. Ναι. Απαράδεκτες δηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το πρόγραμμα, με το πιστεύω και με το όραμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Πνευματικού, τις καταδικάσαμε, τις καταγγείλαμε. Τις καταγγέλαμε, αν θέλετε, και από την... μέσα από τη συζήτησή μας την απόψινή. Θυμίζουν άλλες εποχές. Μάλιστα. Θυμίζουν τακτικές και πρακτικές Μέγκελε. Μιλάμε για έναν κανιβαλισμό, αφενός μεν καταδικαστέο, και κυρίως το ζήτημα δεν είναι αν αποπέμφθηκε ή όχι από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Πνευματικός, αλλά κατά πόσο συμβάλλει με την τοποθέτηση αυτή στη διαμόρφωση μιας λογικής και μιας συνείδησης στην ελληνική κοινωνία. Το αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας, και σε ό,τι μας αφορά εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο.